Περισσότερα από 100 αυτοβιογραφικά διηγήματα, διαλόγου και μοναδικές φωτογραφικές αναμνήσεις περιέχει μεταξύ άλλων το βιβλίο του δημοσιογράφου Θανάση Λάλα, ο οποίος επιχειρεί να σκιαγραφίσει όχι μόνο τον καλλιτέχνη, αλλά κυρίως τον άνθρωπο Γιώργο Νταλάρα. Δεν είναι απλώς και μόνο ένα βιβλίο για τον Γιώργο Νταλάρα αυτό το βιβλίο. Αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει με τον αγώνα που κάνει ο κάθε ένας από εμάς να βρει το δρόμο του και αφού βρει το δρόμο του να διατηρηθεί στο επίπεδο της φράσης «Με ενδιαφέρει να πετύχω αυτό που είχα στο μυαλό μου και όχι αυτό που είχαν οι άλλοι στο μυαλό τους για μένα». Πιστεύω δηλαδή ότι ο Γιώργος Νταλάρας είναι από αυτούς που δεν παρασύρθηκαν από τον αέρα της επιτυχίας ούτε από την σκόνη της φήμης. Κάνει το δικό του ταξίδι. Ένα ταξίδι το οποίο έχει αλλαγές, έχει αντιφάσεις, είναι γεμάτο από ενδιαφέροντες προσεγγίσεις πραγμάτων και ιδεών και σκέψεων που αφορούν όλους εμάς. Ο συγγραφέας μαζί με τον δημοφιλή ερμηνευτή βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη, όπου παρουσίασαν το βιβλίο στο πλαίσιο εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής Θεσσαλονίκης και ο εκδοτικός οίκος στο Ολυμπιακό Μουσείο της πόλης. Όταν μιλούσαμε με τον Θανάση Λάλα, εδώ και 30 χρόνια περισσότερο, από το 1982 ξεκινήσαμε, δεν είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί αυτές οι συζητήσεις, κυρίως φιλικές συζητήσεις, να γίνουν ποτέ ένα βιβλίο. Αλλά επειδή ακριβώς είναι φίλος μου και επειδή του έχω εμπιστοσύνη, κάποια στιγμή μου είπε, όλο αυτό τον καιρό περιεργάζομαι αυτό το υλικό και νομίζω ότι έχει σημασία. Του λέω, μα δεν το κάναμε για να δημοσιευτεί ποτέ. Αυτές οι συζητήσεις που κάναμε και γίναν σε έντυπα έχουν τελειώσει. Αυτό τι είναι? Είναι, μου λέει, το πίσω μέρος της συζήτησης, είναι αυτά που δεν μπήκανε. Είναι περισσότερο ένα ψυχογράφημα. Δεν έχει, έχει αρκετές μεν λεπτομέρειες, αλλά στην ουσία δεν είναι βιογραφία. Είναι ο τρόπος που βλέπω εγώ το τραγούδι και την ζωή μου. Δηλαδή πώς βλέπω τον ίδιο μου τον εαυτό από μικρό παιδί που μπήκα μέσα σε αυτό το χώρο τραγουδιού. Ένα βιβλίο το οποίο θα φέρει πάρα πολύ κοντά τον πολύ κόσμο με την ψυχή αυτού του υπέρτατου ταλέντου της νεότερης Ελλάδας, του Γιώργου του Νταλάρα, γιατί πραγματικά όλοι τον γνωρίσαμε τον Νταλάρα μέσα από τη δισκογραφία του, ταξιδέψαμε με τη φωνή του, τον γνωρίσαμε μέσα από τις συναυλίες του, συνεντεύξεις του, αλλά τόσο κοντά στην υπεροντότητα, σε όλο αυτό το χήμαρο της φιλοσοφίας του και των ηθικών του αξιών, δεν είχαμε φτάσει ποτέ. Και τον Θανάση τον Λάλα, αλλά και τον Γιώργο τον Νταλάρα, ιδιαίτερα αγαπημένοι με τραγούδια, δεν θα πω αν έχω μεγαλώσει ή αν έχω μικρύνει, αλλά σίγουρα έχω ενθουσιαστεί και έχω κάνει ρεκόρ, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση μέσω του Οργανισμού Τουρισμού να μην βοηθήσουμε, έτσι ώστε να είναι πιο άρτια η εκδήλωση για να έχει περισσότερο κόσμο και να μπορούν να πλησιάσουν ανθρώπους που έχουν προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Ο Γιώργος Νταλάρας είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το κοινό της Θεσσαλονίκης και να υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.